του και το χιούμορ του είναι αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Το ταλέντο του δεν περιορίζεται στην υποκριτική, καθώς εντυπωσιακές είναι και οι φωνητικές του δυνατότητες. Το θέατρο είναι η ανάγκη του ηθοποιού, η ανάσα του. Απ' την άλλη, το τραγούδι είναι κάτι που μπήκε στη ζωή του ξαφνικά και τον γεμίζει απίστευτα, θα δηλώσει σε παλαιότερη του συνέντευξη. Αν κάτι το χαρακτηρίζει είναι η αγάπη του για τη ζωή, μα και το πάθος του για δημιουργικότητα. Μαζί μας ο Ηρόδοτος Μιλτιάδος. Δύναμε δύο ρε παιδί μας. Έλα να σε χαιρετήσουμε πρώτα. Έλα εδώ να σε δούμε. Καλώς όρισες και πάλι. Καλώς ορίσατε, καλώς σας σήμερα. Με συγκινεί πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολλά για το που έφτιαξες. Με συγκινεί, αρέσκει πάρα πολλά μας. Σας θωρώ. Έφερα πάρω τα κρεμάτα. Ρώτατε μου. Τόσο. Επίσης πολλά αγάπη σάρικον το στούδιο σας, γιατί ενούλα έρχονται... Έρχονται πιο κοντά όλα. Ναι, είναι ο ένας κοντά στον άλλο. Παρακαλώ, κάθισε πριν κλάψουμε όλη η παρέα σου. Να μας πιάσει η συγκίνηση, είμαστε και ευαίσθητοι, ναι. Είμαστε αρκετά ευαίσθητοι, μπορώ να πω. Ωραίο το βίντεο, νομίζω συμπεριλάβαινε τις πολλά όμορφες στιγμές μου. Σε ευχαριστώ ξανά. Είναι ο Νικόλας μας, ξέρεις, είναι μικρά τα βιντεάκια, είναι κάτι δεύτερα, αλλά... Θέλει χρόνο, γίνεται μια έρευνα και προσπαθεί κάθε φορά να βάζει τα highlights του καθενός. Είναι ούκεν το πολλό το F. Ξεχωριστά. Λίγα και καλά. Έτσι ακριβώς. Είστε καλά. Καλά, Ηρόδοτε μου, το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Πάντα να ξέρεις, είναι μεγάλη μας χαρά όταν έρχεσαι εδώ στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν είναι η ψυχή μας, δεν ξέρω. Πραγματικά περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε φορά και οι συζητήσεις μας έτσι που κάνουμε. Ανοίγουμε πολλά θέματα. Νομίζω θέλουμε δύο εκπομπές για να τα. Το φιλοσοφικό, το σοφιστικέ που λέμε, ρε παιδί μου. Το σοφιστικέ. Κοίταξε, υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων η οποία. Προϋπάρχει, αλλά ανακαλύπτεται στην πορεία. Ναι. Δηλαδή, αν είναι δύο άνθρωποι να επικοινωνήσουν και να τα βρουν, θα τα βρουν με την πρώτη ματιά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όταν είναι να μην τα βρούμε ποτέ, να μας βάλεις να είμαι για αιώνες, δεν πρόκειται να βρούμε την κοινή γραμμή. Οπότε, θεωρώ ότι είναι μια επικοινωνία που έχουμε και σε ευχαριστώ, γιατί και εγώ νιώθω το ίδιο όμορφο από όταν έρχομαι στην παρέα σας. Ξέρεις, γενικά είσαι έναν αγαπητό πλάσμα. Δεν είναι ότι, ξέρεις, όλοι, περισσότεροι, έτσι βάζω τον περισσότερο κόσμο που σε έχει γνωρίσει, έχει να πει κάτι καλό για σένα. Το βγάζεις δηλαδή, είσαι από τους ανθρώπους, είσαι από τα καλά παιδιά του χώρου. Ξέρω, μπορεί να μην το νιώθεις εσύ, ενώ μπορεί να μην θεωρείς ότι έχω κάτι διαφορετικό, αλλά στο λέω εγώ ως εξωτερικός παράγοντας, ναι. παράγοντας και παρακολουθώντας σε και μέσα στο χώρο, μέσα στην πορεία σου. Είναι μια πορεία που την έκανα όντας ο εαυτός μου. Ό,τι έκανα, έκλεισα δεκαετία φέτος, με λίγα με πολλά. 10 χρόνια. Πολλά εννενή, αλλά είναι 10 χρόνια. 2012 ήταν η πρώτη μου δουλειά, όντας απόφυτος. Η πρώτη ήταν τα μπαλόνια. Τα σπρα μπαλόνια στο Σίγμα. Είπα σου το ποτέ ότι έχω κράτωσει την εικόνα ακόμα και τον χαρακτήρα και ευρίαζες με πολλά στην αρχή. Κοίταξε, έχω να πω ότι... Επέτυχες τον πολλά και τον ρόλο, ναι, Ηρόδοτε. Ήταν μια μεγάλη στιγμή για μένα και ήταν και η πρώτη μου δουλειά. Δύσκολος ρόλος. Πολλά δύσκολος ρόλος. Θυμούμαι, έρχομαι πίσω από τα γυρίσματα και είχα ένταση, είχα πίεση, είχα ψηλή πίεση. Αργότερα στην πορεία, γιατί παίζονταν πολλά συναισθηματικά, αργότερα στην πορεία μπήκε και μια τεχνική που λέμε και οι ηθοποιοί. Λέμε ότι ας βάλουμε μια τεχνική στο παίξιμο μας. Αλλά... Ήταν πριν 10 χρόνια. Στα επόμενα 10 χρόνια ήρθε το κάρμα, οπότε με ξαναγνώρισε κι άλλος κόσμος σε ακόμα πιο φρικτό ρόλο, θα έλεγα. Μου είπες να θυμάμαι τη συζήτηση που κάναμε και για το επεισόδιο στο κάρμα. Θυμάσαι που λες, δεν ξέρω, θες να το δεις, μου λέει. Ναι, πολλοί άλλοι μου έρευναν, λαλούν όλοι ότι είδασε στο κάρμα. Τι ήταν το επεισόδιο, λες, παιδιά, να σας πω, έχει εδώ στο YouTube, έβρετε εδώ, έρευναν να κάτσω να σας πω τώρα. Ήταν λίγο ένα σχημό. Έκανα αρκετά επεισόδια στην εκπληκτική σειρά. Σου έλειψε αυτό, να πρωταγωνιστήσεις σε κάποια σειρά, να κάνεις κάτι έτσι πιο μόνιμο. Γιατί έκανες guest εμφανίσεις και σε διάφορες σειρές και αρκετές, ρόλους. Έχω ζήσει την τηλεόραση και με καλή και με
ενώ με μεγάλους ρόλους και με πιο μικρούς, ναι, ο οποίος καλείται να παίξει οτιδήποτε τον αφορά. Αν δεν σε αφορά, λέω ακόμα και στον μεγάλο ρόλο να πεις όχι. Αν δεν σε αφορά, αν δεν σου, δεν σου μίλησε. Κάνω πράγματα συνέχεια τα οποία με κρατούν σε μια ευθεία γραμμή, στο δικό μου χρώμα. Και με την τηλεόραση και με το θέατρο, το οποίο δεν λείπει ποτέ από τη ζωή μου, θα σας τα πω. Και για το θέατρο θα μας πεις. Και με το ραδιόφωνο που ξαναμπήκε από φέτος στη ζωή μου, έντονα. Πού είσαι ραδιόφωνο? Είμαι στο ράδιο Πρώτο. Στο ράδιο Πρώτο. Μια πολύ όμορφη έτσι, επικοινωνία που, που ήβρα. Είμαι καθημερινά μεσημέρι. Οπότε λέω ότι κάθε τι που έρχεται στη ζωή μας έρχεται με χρονολογική ακρίβεια. Just the timing. Ναι, δεν είναι να φτάνει όταν θέλουμε, είναι να πρέπει να έρθει κοντά μας. Mm. Και κάποιος που μας ακούει τώρα μπορεί να πει τι εννοείς ρε ρόποτε τώρα ότι πρέπει. Είναι, θα έρθει όταν είναι για σένα. Όταν δεν είναι για σένα, θα το βλέπεις που μακριά, θα το παρατηρείς, θα οριμάσει μέσα σου και θα έρθει η στιγμή. Μια διαδικασία την οποία έχω εμπιστευτεί στη ζωή μου πολλές φορές και την έχω επιβεβαιώσει. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλώ τώρα στην τύχη και λέω, α, θα έρθει όταν. Έρχεται όταν είσαι έτοιμος. Αν δεν είσαι έτοιμος, θα σε προσπεράσει. Ναι. Αυτό το λέω στον εαυτό μου κρατώντας με ήρεμο ταυτόχρονα. Είναι κάνω λίγο μονόλογο τώρα, νιώθω ότι κάνω μονόλογο. Είναι. Εγώ σε αφήνω γιατί μου αρέσει να μιλάς, του λέει τα δικά σου πραγματικά, στο είχα πει πολλές φορές. Νιώθω όμως ότι είσαι πολύ καλά, δηλαδή είσαι σε μια φάση τώρα που και επαγγελματικά κάνεις πράγματα που σου αρέσουν, ναι, κάνεις λίγο απ' όλα, κάνω λίγο καλλιτεχνικά όλα, μιλώντας πάντα, δηλαδή και εμφανίσεις, σου έβλεπα τα stories που έβαλες στα live σου, που είναι και έτσι λίγο πιο διαδραστικά, βάζεις τη δική σου πινελιά στο κάθε τι. Νιώθω ότι είσαι σε μια πολύ καλή φάση της ζωής σου. Είμαι, ανέκαθεν νιώθω ότι ήμουν καλά. Ακόμα και σε περιόδους που τα ίδια γεγονότα, αν τα περνούσε κάποιος άλλος, μπορεί να τα περνούσε λίγο πιο γκρίζα. Ναι. Αλλά κάθε μέρα δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είμαστε περαστική, όσο μαύρο και μίζερο να ακούγεται αυτό. Επειδή 2 Δεκέμβρη από καλό μήνα. Καλό μήνα, ναι, μου. Καλό μήνα στον γιορτινό Δεκέμβριο. Ο μήνας αυτός, ο μετά Χριστούγεννα, ναι, ναι, που θα σε ρωτήσω μετά. Μετά από 2-3 χρόνια που δεν έχουμε μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και στο θέατρο είναι η πρώτη φορά που βλέπουν το κοινό χωρίς μάσκες. Ναι. Να πω, μιας και ήρθε μου τώρα το θέατρο, να πω, έχουμε ετοιμάσει μια σπαρταριστή κομμωδία στο Εσωτερικό Θέατρο, ναι, στην κεντρική σκηνή. Μια μεγάλη απάτη. Ο τίτλος: παίζουμε Σάββατο και Κυριακή. Βλέπουμε εδώ το Χάριν Αριστείο, ο οποίος με αντέχει και τον αντέχω. Είναι ο Βασίλης ο Μιχαήλ στο κέντρο, ο Σπύρος ο Γεωργίου στα αριστερά, στο κέντρο ο Ανδρέας ο Ρόζου. Είναι η Έλα Ιωαννίδου, η Γεωργία Νικολάου, ο Νικόλας ο Κουρουζίδης και η Μιχαήλα Κάσινου και η Ζήνα Καυκαρίδου στα αριστερά. Είναι μια πολύ. Τι να πω τώρα, ό,τι και αν μπορώ νομίζω να το προδώσω. Από τις ωραιότερες κωμωδίες που έχω παίξει είναι 2 ώρες ασταμάτητου του γέλιου και εδώ που ακόμα ο κόσμος είναι ότι το έχουμε ανάγκη όλοι. Και ο κόσμος, αλλά δεν βλέπεις και δεν ακούς τα πνιχτά γέλια πίσω από μια μάσκα, αλλά ακούς τρανταχτά γέλια. Οφείλω να ομολογήσω ότι το χαίρομαι πάρα 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 πολύ. Είναι από τις πολύ όμορφες συνεργασίες που θα έχω να θυμάμαι. Η σκηνοθεσία είναι της Μαριάννας της Καυκαρίδου. Στο Σταδιακό Θέατρο που έχει γίνει το δεύτερο μου σπίτι τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ακόμα μια περήφανη στιγμή για μένα. Και μιας και αναπώ ότι είναι σε παραστάσεις Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 6.30 για ακόμα 3 Σάββατο Κυριακά. Άρα σύνολο 6 παραστάσεις. Άρα έχουν μείνει ακόμη, ναι, κάποιες παραστάσεις για να τα πάει live, ο κόσμος. Να... μιας και τα είπες, είναι μια άλλη μορφή ψυχαγωγίας, αλλά κάτω από την ίδια ομπρέλα όλα. Διαδραστικά, όπως τα είπες, τα τραγούδια πάνω κάτω είναι αυτά που θα ακούσει ο καθένας στα πλήστα live που θα πάει, αλλά με τον δικό μου τρόπο. Ναι. Είναι κάθε Τετάρτη στον μπάλκονι στη Λευκοσία και στα προφίλ σε Facebook και Instagram αναρτώ διάφορα. Α, έψαξε το, ναι, τον πράγμα προχτές. Είναι πρόσφατα αυτά, τα έβλεπα στο Instagram σου. Ναι, ναι, ναι. Είσαι πολύ κοντά και με τον κόσμο, δηλαδή κάνεις και τον κόσμο έτσι
Ναι, αυτό που βγαίνει με την παρέα σου και ξαφνικά ο κολλητός σου πιάνει το μικρόφωνο και ξεκινά να τραγουδά, ναι. Να κάνει πλάκες, να σε κάνει να περνάς όμορφα. Νομίζω αυτό βγάζει στον κόσμο που, είναι ένα που έρχεται life... και σε βλέπει. Είναι αυτό που λες. Είναι ένα live το οποίο νομίζω ο καθένας δεν είναι προετοιμασμένος για το τι θα δει και πώς θα το δει και τι θα ακούσει και πώς θα το ακούσει. Γι' αυτόν τους καλούμε όλους. Έχεις πρόγραμμα ή κάνεις αυτό που μας έλεγες τις προάλλες ότι μπορεί ανάλογα. Που τη λέξη ή που την κουβέντα ή που να σου πει κάποιος που κάτω μια λέξη και να πεις έναν τραγούδι, δηλαδή κάνεις τα τούτα. Πάρα πολλά. Μπορεί να γεννήσουμε ένα πρόγραμμα εκείνη τη στιγμή, αλλά υπάρχει ένα σκελετός που πρέπει να ακολουθούμε έτσι, θα έλεγα, πιστά. Με την ομάδα που έχουμε φτιάξει εκεί, το Βασίλειο. Τραγούδι δικό σου έχει, είδα το τεμπή. Έχω βγάλει κάποια διαστήματα, αλλά για πιο προσωπική κατανάλωση. Θα ήθελες. Εν κάτι ακόμα και για. Ας πέρα με ρωτήσεις πριν 6-7 χρόνια, μου έλεγε ότι θα ήθελα να ασχοληθεί με το τραγούδι, θα σου έλεγα μα έχω το θέατρο, έχω την τηλεόραση, και αργότερα μπαίνει στη ζωή μου. Ξέρεις, κάτι έρχεται στη ζωή μας χωρίς να το. Επειδή είμαι στη φάση της δημιουργίας, είμαι στη φάση που δημιουργώ ενεργά, νιώθω ότι δεν μου λείπει το να. Εντάξει, όσο και τραγούδι για την Ομόνια έγραψα, που είμαι ο Μονάτς, αλλά το οποίο παίζει και έχω να σου πω ότι στο καλοκαίρι σε μια φιέστα που έκαμε η Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ είχε 7,5-8 χιλιάδες κόσμο, γελάω, Ανδρέας. Ήσουν για μένα, ναι, γι' αυτό που γέλας. Λοιπόν, και ήξερε όλο το κήπεδο το τραγούδι. Κρίμα που το ξέρω, κρίμα. Να ακόμα μια στιγμή, εσύ είσαι ΑΕΛ. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είμαι φανατισμένη με την ομάδα μου, αλλά εντάξει. Εντάξει, ο καθένας να αγαπά την ομάδα. Εγώ λέω ό,τι ομάδα αντιλαμβάνει ο καθένας, ακόμα και να μην ασχολείται. Ναι. Να την αγαπάνε στα εύκολα και στα δύσκολα. Όπως και ο έρωτας έτσι περνά εύκολα και δύσκολα, και μια δουλειά περνά εύκολα και δύσκολα, οι ομάδες τα πάνω τους, τα κάτω τους. Δοκίζουν πολλά καλή μπάσαν τώρα. Γεια, ρωτά. Θέλω να σε ρωτήσω στα προσωπικά σου, ρώτατε μου πώς είσαι. Γενικότερα νιώθεις ότι. Κάτι σου λείπει. Καταρχάς, δεν ξέρω αν θες να πεις αν υπάρχει κάτι τώρα στη ζωή σου, κάτι ερωτικό, κάτι πιο σοβαρό. Δεν υπάρχει, θα έλεγα, κάτι το οποίο να μπορώ να το φωνάξω. Mm-hmm. Αλλά και να υπήρχε, είμαι άνθρωπος που δεν θα το φωνάξει, είμαι άνθρωπος που κρατώ τα προσωπικά σε δεύτερη, ίσως και τρίτη. Τρίτον, σκαλοπάτι είναι, οποίο είναι προτεραιότητα για τον κάθε άνθρωπο. Υπάρχει και ο έρωτας και η συντροφικότητα στη ζωή του, αλλά δεν τα επιλέγεις. Είσαι το, ο άντρας που θα προσεγγίσει, θα φλερτάρει την κοπέλα ή θα δεχόσουν και εσύ το φλερτ από μια γυναίκα, ή είσαι ο παραδοσιακός που θες εσύ να κάνεις το πρώτο βήμα, να την κυνηγήσεις, να της δείξεις το ενδιαφέρον σου. Είμαι. Τώρα πιάνεις με λίγο εξαπρόπτω. Δεν βάζω τον εαυτό μου σε κατηγορία. Επίσης δεν είναι ο άνθρωπος που θα πάει να μιλήσει. Και ούτε ο άνθρωπος που θα ανοιχτεί. Θεωρώ ότι είμαι ο άνθρωπος που θα πιάσει vibes. Όπως σε όλα. Συσχετίζω τον. Κοίταξε, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι μια επιστήμη. Και οι ερωτικές, και οι φιλικές, και οι επαγγελματικές, και οι. Φιλικές, τα πάντα. Οπότε έρχεται τσάι που δεν το περιμένεις. Και ο έρωτας. Εγώ κατάλαβα τι εννοείς. Ότι δεν είναι, δεν έχεις αυτά τα μέσα στο μυαλό σου, τα προκαταλήψεις καμιά φορά πιο παλιά που ξέρεις, ο άντρας πρέπει να διεκδικήσει ή ξέρω εγώ. Όπως έρθουν τα πράγματα. Ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί κάτι έτσι με έναν άνθρωπο. Ναι, νομίζω είναι λίγο παλιά. Τούτα με την έννοια ότι μας οδηγούν σε άλλες εποχές που είχαν άλλα πρότυπα, άλλες τάσεις της κοινωνίας, άλλα θέλω, άλλες ταχύτητες της κοινωνίας. Αλλά θεωρώ ότι όταν πάει με το ένστικτο, μάλιστα υπάρχει και η αγγλική μορφή της κουβέντας, το οποίο ονομάζεται gut instinct, το οποίο είναι που το στομάχι σου, που το σηκώτη σου. Το ένστικτο μου φκένει πολλά βαθιά από μέσα. Εγώ έχω μάθει να πηγαίνω και με το ενστικτό, όχι μόνο συναισθηματικά, γιατί όσες φορές πια συναισθηματικά λίγο είναι κουτούλη, θα πάσει σε τοίχο, αλλά όσες φορές πια σε ένστικτο νευτήκα λίγο πιο σωστό. Οπότε ο συνδυασμός τους, ούτε με το ένα, αλλά ούτε με το άλλο. Εντάξει, θέλω το άνοιγμα ποτάμι, το οποίο είναι φανταστικό και σαν να είναι το τρίτο άτομο στην παρέα μας. Λέτσι, έχει κάποιο δαμένο, έτσι. Το οποίο
για όσους δεν μπορούν να το δουν που κοντά, πίνει νερό, γιατί υπάρχουν και αυτές οι... Ναι, μα είδες, είσαι παρατηρητικός πάρα πολύ. Είμαι πιο παρατηρητικός. Ποτέ το προσέξα, όντως είναι έτσι εκεί, ότι είναι λες και πίνει νερό, αφού προηγουμένως είχε άλλη θέση. Κάναμε πλάκα εδώ με τα παιδιά. Λες να κινείται, πλάκα τώρα είναι αυτό. Κάποιος το μετακινεί συνέχεια το αυτομάτιο. Λοιπόν, έλεγα ότι ξέρεις, τα πράγματα έρχονται από μόνα τους και η φυσική εξέλιξη θα υπάρχει όπως υπάρχει και στη ζωή. Τώρα γιορτές, έχετε στολίσει φαντάζομαι, έχω ακόμα την εικόνα του σπιτιού σου που ήρθα, χριστουγεννιάτικο χωριό. Έχεις 5 χρόνια, 6. Ήταν 6. Από τα πρώτα μου ρεπορτάζ που είχα κάνει, ήταν από την αρχή. Ναι. Φαντάζομαι ότι έχεις πρόγραμμα ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό το σπίτι είναι, μου. Είναι. Θα μείνεις Κύπρο. Θα μείνω Κύπρο και λόγω παραστάσεων και λόγω live που έχω λίγο βαρύ φορτωμένο πρόγραμμα μέσα στις γιορτές, με το που τελειώσουμε τις παραστάσεις στις 18. Μετά ακολουθούν αρκετά extra live που έχω κλείσει σε Πάφων και σε άλλες πόλεις. Αλλά καλά να είμαστε και όπως και η δημιουργία έρχεται. Ναι. Θέλω να πω, υπάρχει έμπνευση από τη ζωή μας καθημερινά. Ναι. Εσύ είσαι στα καλύτερα σου? Είμαι καλά, είσαι καλά. Ερωτώτε μου, ναι. Είμαι μια χαρά. Και πώς να μείνεις άλλωστε, έτσι ωραία μπαρέν, έτσι ωραία εκπομή που κάνουμε. Είμαι ευλογημένη και ευγνώμων. Τι όμορφο συνέστημα. Έτσι πρέπει να, για το κάθε τι νομίζω πρέπει να το λέμε αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε την οικογένειά μας, είμαστε με ανθρώπους που μας αγαπούν, όταν παίρνουμε αγάπη από πολύ κόσμο και από τη δουλειά και από τους φίλους μας, νομίζω είμαστε πλήρεις. Ξέρεις τι λέω, Παντελένα μου, υγεία. Υγεία πρωτίστως και να έχουμε στη ζωή μας, εγώ έτσι σαν αφού δεν θα σας ξαναδώ φέτος. Πέρσι ήρθα στην τελευταία εκπομπή, θυμάσαι. Θυμάμαι και γιατί να μην με ξαναδείς. Μπορεί τελευταία, να κανονίσουμε. Θα έλεγα ο καθένας να κρατά στη ζωή του αυτούς τους ανθρώπους που μας εξελίσσουν και μας κάνουν καλύτερους. Έτσι, και που θέλουν να μας έχουν στη ζωή. Και αυτό να ευχηθούμε στους φίλους τηλεθεατές σήμερα που είναι και Παρασκευή, ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Ρώτατε μου, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Χαρά μου. Συνέχισε έτσι και πραγματικά μόνο καλά πράγματα να έρχονται στη ζωή σου. Το εύχομαι από την καρδιά μου. Και εγώ, στη αντιδική σου. Να είστε καλά όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπημένοι μας. Φυσικά δεν φεύγετε από το Μέγκα γιατί ακολουθούν οι αιχμές με τον Σωτήρη Παρότη και θα τα πούμε εδώ πρώτα.